Και να προχωρήσουμε, κύριε Σοφρά, κύριε καθηγητά, ποια είναι αυτά τα μυστικά των παρουσιάσεων των τόσο αδικημένων, πραγματικά αδίκων, και δεν το λέω αδικημένων. Υπάρχει το λάθος που θεωρούμε ότι η προφορική είναι πιο σημαντική από τα πόστερ και τα πόστερ είναι τα δεύτερα. Όταν ο κ. Χατζηχρήστου με πήρε τηλέφωνο να μου πει να σας παρουσιάσω αυτό το θέμα, του είπα γιατί. Και μου λέει, γιατί είχα δει ένα πόστερ, το οποίο στην πραγματικότητα δεν ήταν πόστερ. Ήταν ένα ηλεκτρονικό πόστερ, αν θέλετε, το οποίο προβαλόταν σε μια μεγάλη οθόνη στην Αλεξανδρούπολη. Μου λέει, γιατί είδα αυτό. Και αυτό δεν με κάνει δίμονα στα πόστερ. Είναι τα πόστερ, λοιπόν, κατώτερα των υπολείπων. Όλοι λένε όχι. Τα πόστερ είναι το ίδιο πράγμα με τις προφορικές παρουσιάσεις σε συνέδρια. Θέλετε την αλήθεια, γιατί μαζευτήκαμε να πούμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι είναι. Δηλαδή, μια πολύ καλή εργασία, η οποία πραγματικά έχει βάθος, έχει τεκμηριωμένα αποτελέσματα, είναι καλά γραμμένη, θα την πάρουν και αν είναι και γνωστός, για να βάλουμε και τα υπόλοιπα μέσα, εκείνος ο οποίος την παρουσιάζει, γνωστός ερευνητής, σαφώς θα πάει σαν μια προφορική παρουσίαση. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι μια καλή εργασία δεν μπορεί να επιλεγεί να είναι ένα πόστερ και επομένως να είναι ισότιμο με την προφορική παρουσίαση. Βέβαια, κάπου διάβαζα τώρα που κοιτούσα να φτιάξω αυτά τα slides, ότι αν δεν σου πάρουν το πόστερ, μάλλον δεν έχεις τίποτα να πεις. Και επομένως, στην πραγματικότητα, τα πόστερ είναι λίγο χαμηλότερα από τις προφορικές παρουσιάσεις στα διάφορα συνέδρια. Το πόστερ όμως, για να είναι πετυχημένο, για να πάτε κάπου και να παρουσιάσετε ένα πόστερ και πραγματικά να έχει απήχηση στο κοινό, έχει τρεις παραμέτρους τις οποίες πρέπει να σκεφτείτε. Η μία είναι αυτό το ίδιο το πόστερ. Πώς θα το σχεδιάσετε. Το δεύτερο είναι το κοινό και οι κριτές. Και το τρίτο πράγμα είναι το πώς θα το παρουσιάσετε. Και εδώ έχω γράψει τι δεν είναι. Δεν είναι μια εργασία την οποία δημοσιεύετε, τη γράφετε σε ένα μεγάλο χαρτί και την κολλάτε. Δεν είναι η περίληψη μιας εργασίας, δηλαδή δεν παίρνετε αυτό το abstract να το κάνετε μεγάλο και να το κολλήσετε πάνω στο αυτό. Και δεν είναι ο φτωχός συγγενής ή είναι ο φτωχός συγγενής μιας προφορικής παρουσίασης. Είναι μια παρουσίαση PowerPoint. Μοιάζει να είναι λίγο, δηλαδή αν κάτσετε να σχεδιάσετε μια ομιλία ή αν κάτσετε να σχεδιάσετε το τι θα πείτε και τις περισσότερες φορές σας χρειάζονται και κάποια slides από PowerPoint όταν κάνετε μια παρουσίαση, μοιάζει να είναι λίγο, αλλά σε τελική ανάλυση το πόστερ είναι ένα οπτικό μέσο επικοινωνίας. Τα πόστερ που βλέπουμε έξω στους δρόμους είναι οπτικό μέσο επικοινωνίας, το ίδιο είναι και το ιατρικό πόστερ. Μόνο που το ιατρικό πόστερ παρέχει πληροφορίες ιατρικές της έρευνάς σας. Και ο σκοπός του είναι, όταν κάποιος περάσει και είναι στα 10 μέτρα από το πόστερ και το δει, να σταματήσει, να το ξανακοιτάξει και να σας πλησιάσει. Γιατί θα είστε εκεί, δίπλα στο πόστερ, για να μπορέσετε να συζητήσετε μαζί του. Και έχει σαν σκοπό πρώτον να αναδείξετε το ερευνητικό σας έργο. Έχετε κάνει κάτι. Έχετε βγάλει κάποια αποτελέσματα. Θέλετε να τα παρουσιάσετε στο κοινό, κυρίως για να μπει στο curriculum που λέει και ο κύριος Κολαρίκος, αλλά κυρίως θέλετε να το δουν άλλοι ερευνητές και οι κριτές, οι οποίοι θα περάσουν από εκεί, ούτως ώστε πρώτον να συζητήσετε με τους άλλους ερευνητές για τη δουλειά που έχετε κάνει εσείς και πώς αυτό μπορεί να μοιάζει με τη δουλειά τη δική τους και να ανταλλάξετε επιστημονικές απόψεις. Και βεβαίως και με τους κριτές, οι οποίοι μπορεί να κρίνουν ότι αυτό το πόστερ είναι άξιο να πάρει μια καλή βαθμολογία, να βραβευτεί σε αυτό το συνέδριο ή τη συγκέντρωση την οποία κάνετε.
Επομένως, να ξεκινήσετε μια συζήτηση με αυτούς τους ανθρώπους. Απαιτείται να έχετε τελειώσει την έρευνα. Καμιά φορά, αν η έρευνα είναι πολύ σημαντική και έχετε ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα, μπορεί να παρουσιάσετε αυτό το αποτέλεσμα, έτσι να μην παρουσιάσετε ολόκληρη την έρευνα, να παρουσιάσετε αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και πρέπει σαφώς, το ξέρετε όλοι, όταν θα πάτε εκεί, να ξέρετε τι διαστάσεις θα έχει το πόστερ. Όταν για πρώτη φορά μου ήρθε πίσω ένα γράμμα που έλεγε να παρουσιάσω ένα πόστερ, ότι η εργασία μου είχε γίνει δεκτή ως πόστερ, ήταν γύρω στο 1982. Εγώ δεν είχα ξαναδεί πόστερ μέχρι τότε, δεν ήξερα πώς είναι τα πόστερ και δεν ήξεραν και πολλοί από τους συναδέλφους μου, πολύ πιο έμπειροι από μένα, με τους οποίους τότε υπηρετούσαμε στο Λαϊκό. Ήταν τότε που άρχισαν να αναδεικνύονται τα πόστερ. Και βέβαια πήρα μια κόλλα χαρτί, η οποία ήταν τόσο μεγάλη όσο έλεγαν οι οδηγίες, και έβαλα μια γραφίστρια, καλή της ώρα, και τα έγραψε όλα με το χέρι. Είναι το πρώτο πόστερ για το οποίο ήμουν περήφανος, όχι τόσο πολύ για την έρευνα την οποία αν ανεδείκνυε, αλλά για το ότι ήταν το ωραιότερο πόστερ το οποίο είχε γίνει. Σχεδιάστηκε από μια γραφίστρια και επομένως αυτό το πράγμα του έδωσε κάτι το διαφορετικό, κάτι το εξαιρετικό. Και μια που μιλάω για διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θα τραβήξετε την προσοχή, θα ξαναγυρίσω σε αυτό το πόστερ το οποίο ήταν σε μια οθόνη και έπαιζε. Στην πραγματικότητα δεν ήταν πόστερ, ήταν ένα βίντεο το οποίο έπαιζε. Και την ιδέα την είχα πάρει από τον καθηγητή ακτινολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, οι οποίοι ακτινολόγοι τώρα, όταν κάνουν τις συναντήσεις τους, έχουν όλα τους τα πόστερ σε οθόνες. Είναι όλα ηλεκτρονικά. Τα βγάζουν λοιπόν, πάει ο καθένας μια δισκέτα, συγκεκριμένη οθόνη, μηχάνημα, βγαίνει το πόστερ του και έτσι παρουσιάζονται τα πόστερ, από όσο μου λέει, στην Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία. Σαφώς θα πρέπει να σκεφτείτε και τον σχεδιασμό του πόστερ, πώς θα βάλετε τους τίτλους, πώς θα βάζετε τους συναδέλφους και τον εαυτό σας από κάτω, τι σκοπό έχει αυτή η εργασία, όλα αυτά τα οποία γράφουμε σε μια επιστημονική έρευνα, αλλά πρέπει να είναι εστιασμένο το θέμα. Δεν χρειάζεται να πλατιάζει πολύ. Ο τίτλος του χρειάζεται να είναι σύντομος και να αποδίδει αυτό το οποίο έχετε ερευνήσει. Κείμενο όσο μπορείτε πιο λίγο. Βεβαίως, κάποια από τα πόστερες δεν μπορούν να γίνουν διαφορετικά παρά μόνο με αρκετό κείμενο. Αλλά εάν μπορείτε να αφήσετε τις εικόνες να μιλήσουν για τη δουλειά σας, θα είναι πολύ καλύτερο από το να έχετε κάποιον να κάθεται και να διαβάζει. Και βέβαια, όταν κάποιος σταθεί μπροστά του, θα πρέπει να ακολουθεί μια λογική σειρά ανάγνωσης. Δεν μπορείτε, ας πούμε, να το έχετε δεξιά το abstract και αριστερά τα αποτελέσματα. Έτσι, είναι λογικό να ακολουθεί μια σειρά. Τώρα, το πόσο μεγάλα θα είναι τα γράμματα, τι χρώμα θα έχουν, ποια γραμματοσειρά θα χρησιμοποιήσετε. Υπάρχει ένα τέχνασμα. Εάν τυπώσετε αυτό το πόστερ σε μία σελίδα α4, θα πρέπει να μπορείτε να το διαβάσετε. Αν δεν μπορείτε να το διαβάσετε, σημαίνει ότι τα γράμματά σας είναι πολύ μικρά και δεν θα φαίνονται ούτε σε συνθήκες πόστερ, δηλαδή από μία απόσταση 4-5 μέτρων που θα σταθεί ο άλλος να το διαβάσει. Επομένως, μην κάνετε πολύ μικρά γράμματα και τυπώστε το σε μια σελίδα α4 πριν το δώσετε να γίνει 1 μέτρο επί 80 πόντους. Τα περισσότερα τα είπα και για αυτό το slide. Έτσι, διαλέξτε το. Εγώ θα σας πω, κοιτάξτε αυτό το slide. Το διαβάζουν και αυτοί που είναι εκεί πίσω. Και με συγχωρείς, ποιος μιλάει προηγουμένως, ο Ανδρέας. Και με συγχωρείς, Ανδρέα, αυτό το slide που έβγαλες δεν το διάβαζα από εκεί πέρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον μια αίσθηση του τι είναι αναγνώσιμο, πώς μπορεί ο άλλος να σταθεί και να κάτσει να το διαβάσει αυτό το πράγμα. Χρώματα, αυτά έρχονται εποχές και φεύγουν. Κάποτε θυμάμαι υπήρχαν κόκκινα, πράσινα, κίτρινα. Τώρα όσο πιο μινιμαλιστικό είναι στα χρώματά του το πόστερ, τόσο ίσως
πιο ωραίο είναι, τουλάχιστον για τη δική μου, για μένα, και ίσως και να διαβάσετε και πιο εύκολα. Αν είναι να βάλετε ένα γράφημα, κοιτάξτε αυτό. Με δυσκολία βλέπετε αυτές τις καμπύλες. Και κοιτάξτε αυτό. Δηλαδή πρέπει να είστε λίγο, να το δείτε με την έννοια του πώς διαβάζετε. Αυτό σας το είπα, έτσι. Τυπώστε το και διαβάστε σε μια σελίδα. Τώρα, όταν θα πάτε εκεί για να το παρουσιάσετε, γιατί θα πάτε εκεί και θα το παρουσιάσετε, νομίζω είναι λογικά πράγματα. Να είστε στην ώρα σας. Να μην σηκωθείτε να φύγετε. Μην στείλετε κάποιον άλλον και το κολλήσει και εξαφανιστείτε. Κάτι το οποίο τίνει να γίνεται αρκετά συχνά. Το πόστερ είναι, όταν θα παρουσιάσετε, θα σηκωθείτε να μιλήσετε για το πόστερ, είναι οπτικό βοήθημα της παρουσίασης. Μην αρχίσετε να το διαβάζετε. Μιλήστε γι' αυτό. Το ξέρετε το πόστερ, ξέρετε τη δουλειά σας, μιλήστε. Και στον χρόνο που έχει δοθεί, παρουσιάστε τη. Και τελικά, προφανώς, πρέπει να είστε και διαβασμένοι, γιατί θα αρχίσουν οι ερωτήσεις, είτε από τους κριτές, είτε από τους συνερευνητές σας. Αυτή την τελευταία διαφάνεια βρήκα όχι πάρα πολλά σημεία στο ίντερνετ, τα οποία σε καθοδηγούν για το πώς να φτιάξεις το πόστερ. Αυτό είναι ένα paper το οποίο είναι γύρω στις 30 σελίδες. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαβάσω, δεν το διάβασα όλο. Αλλά είναι σχεδόν μια διατριβή για το πώς να κάνεις ένα πόστερ. Αυτό εδώ είναι από ένα site των νοσηλευτριών μεταμοσχεύσεων και έχει πάρα πολύ καλές ιδέες. Αλλά το καλύτερο site που βρήκα τελικά είναι αυτό. Νομίζω ότι διαβάζετε μέσα στα βιβλία που σας έχουμε δώσει αυτή η διεύθυνση. Μπορείτε να μπείτε εκεί και μπορείτε να δείτε ό,τι χρειάζεται για να δημιουργήσετε ένα καλό πόστερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω την ερώτηση του Διονύση. Ξέρετε, εμένα μου αρέσουν πολύ τα πόστερ. Τώρα στο Πανευρωπαϊκό, ο Κυριάκος ο Μωυσίδης παρουσίασε δύο πόστερ. Πέρασαν από μπροστά 30-40 άτομα. Έκαναν ερωτήσεις, έκαναν κάποιες κακές κριτικές. Κάποιοι είπαν και ένα ωραίο, το έχεις εκείνο ή το άλλο. Το απολαμβάνουμε περισσότερο από εκείνο το ανεβαίνεις, το λες, παίρνεις 2-3 ερωτήσεις σε 2-3 λεπτά. Ενώ στο πόστερ είχαμε 2 ώρες που περνούσαν από μπροστά και πραγματικά χαίρεσαι τη δουλειά σου, είτε με τα αυστηρά πολλές φορές, δεν έχει σημασία, αλλά χαίρεσαι, βλέπεις τη σημασία του άλλου που περνάει από μπροστά. Και νομίζω ότι αυτό το αισθάνονται όλοι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πόστερ και παρουσιάσεις έχουν σε συνέδρια. Ένας δάσκαλος μου είπε, meetings are for meeting people. Έτσι, οι συναντήσεις είναι για να πάμε να συναντήσουμε συναδέλφους μας άλλους. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο να κάθεσαι και να συζητάς την ερευνητική σου δουλειά με τους υπόλοιπους. Και συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες ένα πόστερ να δημιουργήσεις μια επαφή με έναν άλλο συνάδελφο από ότι μια προφορική εργασία. Και εκεί βέβαια αυτός που ενδιαφέρεται θα σε βρει μετά και θα μιλήσει μαζί σου. Αλλά το πόστερ είναι και κάτι που μπορεί να το δει κανείς και λίγο καλλιτεχνικά. Αν έχει μια μικρή καλλιτεχνική φύση ή έτσι ένα καλό τρόπο να βλέπει τα πράγματα, μπορεί να φτιάξει ένα πολύ ωραίο πόστερ. Να μου επιτρέψετε να γίνω λίγο αιρετικός. Βεβαίως, Γιάννη. Λοιπόν, θυμάμαι πάντοτε μια ωραία έκφραση, «Do we need any more poster boys?» Ένα ωραίο άρθρο που είχα διαβάσει μια φορά. Ωραία τα κοινωνικά που τα είπατε. Εγώ παίρνω ένα δεδομένο το οποίο το διάβασα και μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο. Ποιο είναι το ποσοστό των πόστερς που πηγαίνουν στην AUA κάθε χρόνο και καταλήγουν μέσα στην επόμενη πενταετία σε πλήρεις δημοσιεύσεις? Πολύ χαμηλό. Εξαιρετικά χαμηλό. Εξαιρετικά χαμηλό. Και αυτό το πράγμα εμένα με έχει κάνει να είμαι πάρα πολύ κρατημένος τελικά όσον αφορά την ίδια την επιστημονική αξία αυτής της ιστορίας και ότι τελικά έχουμε δημιουργήσει ένα μύθο ότι πρέπει οπωσδήποτε να το πούμε και να πούμε και τελικά μήπως χάνουμε την ουσία απέναντι σε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη δουλειά που είναι μια πλήρης δημοσίευση. Εγώ των παρουσιάσεων δημοσίευσης, ναι. Όχι, ουσιαστικά αφορούσε γενικά όλα τα abstracts τα οποία ήταν στο abstract book.
Ναι, και είναι και λογικό. Ξέρετε ποιο είναι, πόσα από αυτά που παίρνει το European Urology αποδέχεται. Σύμφωνα τα τελευταία, θέλω να σας πω το στατιστικό της τελευταίας, γιατί κάναμε μια ανάλυση στο guideline. Που είναι, συγγνώμη, το μικρόφωνο δεν ακούγες. Το τελευταίο πράγμα που έγινε για το τελευταίο συνέδριο ήταν 30% η αποδοχή στο τελευταίο ευρωπαϊκό συνέδριο. Για το European Urology λέω εγώ. Ο Φραντζέσκο Μοντόρση μου είπε ότι έχουν φτάσει στο 10% αποδοχή. Okay. Και θέλουν να το αυξήσουν στο 17%, γιατί το 10% είναι πολύ αυστηρό πλέον, αλλά ήθελαν να έχουν μόνο εξαιρετικά άρθρα για να μπορέσουν να αυξήσουν την ποιότητα και να χτυπήσουν το Journal of Urology σε ποιότητα. Άρα ένα στα 10 είναι πάρα πολύ σκληρό. Τάσος Αθανασόπουλος. Εμένα μου αρέσουν τα πόστερ και δεν θα ήθελα να μιλήσω για την επιστημονική τους αξία. Αυτή την καθορίζουμε εμείς. Θεωρώ ότι ένα πόστερ, ειδικά για εμάς που δεν είναι η μητρική μας γλώσσα τα αγγλικά, ειδικά όταν για διεθνή συνέδρια, είναι πολύ καλύτερα. Ένα πόστερ μπορεί να καθίσει αρκετή ώρα μπροστά, να το δεις, να το διαβάσεις, να σκεφτείς, να μιλήσεις με αυτόν που έχει κάνει τη δουλειά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοραφοβία. Υπάρχουν αρκετές παράμετροι που θεωρώ ότι το πόστερ το κάνουν πιο ελκυστικό. Μια παρουσίαση παρουσιάζεται γρήγορα. Μερικές φορές δεν προλαβαίνεις να καταλάβεις κάποια στοιχεία. Και αυτό το έχουμε καθορίσει εμείς. Άλλες ειδικότητες εκτός ιατρικής, το 95% είναι πόστερ. Και διαλέγουν ελάχιστες προφορικές παρουσιάσεις, εξαιρετικά σημαντικές, με δομημένες ερωτήσεις. Και νομίζω ότι είναι ένας καλύτερος τρόπος και θα ήταν ίσως και εμείς καλό να το σκεφτούμε τι ποσοστό θα χρησιμοποιούμε στα διάφορα συνέδρια από πόστερ και τι προφορικές παρουσιάσεις. Να πω μια τελική κουβέντα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα και με τον Διονύση και με τον κύριο Αθάνασο. Νομίζω ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πηγαίνουν στα συνέδρια θα ήταν πολύ μικρότερος εάν δεν είχε γίνει αποδεκτή μια εργασία τους είτε ως πόστερ είτε ως προφορική παρουσίαση. Το πόστερ λοιπόν μπορείς να έχεις μέσα σε ένα μισάωρο σε μια αίθουσα 40 πόστερ έτσι, και να είναι όλοι ευχαριστημένοι και που πήγαν στο συνέδριο και που είχαν μια εργασία αναρτημένη και που ήταν το όνομά τους στο Book of Abstracts. Όμως αυτό, το πόσο καλή είναι η εργασία, θα είναι αυτό των κριτών. Έτσι. Και ανάλογα με το πού θέλεις να είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων και τι θα χάσεις και τι θα κερδίσεις, είναι και το πόστερ. Σύμφωνο ότι ο καθένας μας θα ήταν πολύ καλύτερο να πήγαινε και να έβλεπε πόσοι πήγατε και είδατε και πόσα πόστερ είδατε στο τελευταίο συνέδριο. Φαντάζομαι ότι πολύ λίγοι περάσατε, εκτός αν έτυχε να έχετε ένα δικό σας πόστερ εκεί. Δεν είναι εύκολο πάντα να γυρίζεις στους διαδρόμους του συνεδρίου και να βλέπεις τα πόστερ. Είναι ένας ωραίος τρόπος να αναδείξεις την εργασία σου, αλλά νομίζω ότι είναι κατώτερος μιας προφορικής παρουσίας όσον αφορά την επιστημονική της αξία, γιατί έτσι επιλέγουν οι κριτές να είναι. Άλλο σχόλιο. Ωραία. Προχωρούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.